Ο Τζαν Τουντάρ, ένα Τούρκο δημοσιογράφο που έχει διαφύγει στο Βερολίνο, κυνηγημένο από τον Τάγι Περντογκάν, είναι σίγουρο ότι ο Τούρκο πρόεδρο δεν θα είναι στην θέση του για πολύ καιρό ακόμα. Ο Τουντάρ θεωρεί κομβικό σημείο την διπλή ήττα του Ερντογάν στι εκλογέ για τη δημαρχία στην Κωνσταντινούπολη, όταν το δικαστήριο διέταξε επαναληπτικέ εκλογέ, καθώ στι πρώτε είχε χάσει ο υποψήφιο του Τούρκου Προέδρου. Στι επαναληπτικέ εκλογέ, ο Εκράμι Μαμογλου, αντίπαλο του Μπιναλί Κέρδισε με ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Η 127χρονη ελληνική δεξιά εφημερίδα έγραψε ότι οι Βρετανοί πρεσβευτέ στην Αθήνα, τη Λευκοσία και την Άγκυρα συγκέντρωσαν εκπροσώπου των Ελλήνων πολιτικών και μέσα μαζική ενημέρωση έγραψαν. Η μέρες του Ερντογάν είναι μετρημένε. Περνάμε σε μια ανέμακτη μετάβαση. Σενάρια πραξικοπήματων συζητήθηκαν επίση στη συζήτηση. Η εφημερίδα Εστία έγραψε. Σε ένα ενδεχόμενο πραξικόπημα στο παλάτι έγιναν αναφορέ σε ανθρώπου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την ειρηνική παράδοση τη εξουσία με εγγυήσει για την προστασία και την ασφάλεια των οικογενειών του. Γεγονό είναι ότι η πτώση τη δημοτικότητα του Ερντογάν στο εσωτερικό τη Τουρκία μαζί με την ενίσχυση τη αντιπολίτευση, οι συνέπειε τη πανδημία και η αδύναμη οικονομία τη χώρα, σε συνδυασμό με τα προβλήματα υγεία που αντιμετωπίζει και γίνονται όλο και πιο έμφανη, φαίνεται ότι κλειδονίζουν την θέση του στην εξουσία. Ο Σονέρ Τσαγκαπτάι, διευθυντή του προγράμματο για την Τουρκία του Washington Institute, προσφέρει μια ματιά στην επόμενη φάση της διακυβέρνησης Ερντογάν. Η πτώση της δημοτικότητάς του στο εσωτερικό της Τουρκίας μαζί με την ενίσχυση της αντιπολίτευσης, οι συνέπειες της πανδημίας και η αδύναμη οικονομία της χώρας φαίνεται ότι κλειδονίζουν τη θέση του στην εξουσία, αναφέρει. Ο Τζανγκαμπτάι πιστεύει πω ο Ερντογάν θα παραμείνει γραπωμένος στην εξουσία με κάθε τρόπο και με μεγάλο κόστο για του πολίτε, του θεσμού και του συμμάχου τη χώρα. Η ίδια εικόνα του 67χρονου Ερντογάν δεν προμηνύει κάτι καλό. Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει γίνονται όλο και πιο εμφανή, με τι φήμες για τη διαδοχή του να οργιάζουν και πολλού να κάνουν λόγο για το φθινόπωρο του Σουλτάνου. Τα τελευταία χρόνια στον διεθνή τύπο είναι πολλέ οι αναφορέ για τα προβλήματά αυτά, τα οποία παρά τι διαψεύσει φαίνεται να πληθαίνουν. Η εγχείρηση για καρκίνο του εντέρου πριν από λίγα χρόνια και τώρα οι φήμε που οργιάζουν για ένα σοβαρό αυτοάνωσο. Το περιβάλλον του επιμένει πω χέρι άκρα υγεία, όμω όλο και περισσότερα είναι τα περιστατικά όπου αδυνατή να παραμείνει όρθιο για αρκετή ώρα, αποκοιμιέται μπροστά στι κάμερε και δείχνει να χάνει τον ήρμό του και να αναζητά λέξει. Οι φήμε θέλουν μέσα στο νέο παλάτι που έχει κατασκευάσει στην Άγκυρα να έχει φτιάξει φτιαχτεί μια υπερσύγχρονη κλινική για τη φροντίδα του από κορυφαίου γιατρού. Στο κυβερνών κόμμα ΑΓΕΠΕ έχουν αρχίσει ήδη συζητήσει, ποτέ όμω επίσημα, για το ποιο θα μπορούσε να είναι ο πιθανό διάδοχο του. Με τα ονόματα του Υπουργού Εσωτερικών Σουλέη Μανσοήλου και του Υπουργού Άμυνα Χολουσία να ακούγονται περισσότερο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.